χόρεψε με τα αστέρια και κέρδισε την καρδιά όλων των Ιταλών. Η Ρία Αντωνίου μίλησε στο ιταλικό περιοδικό Βέρο, αποκαλύπτοντας ότι από μικρή ήθελε ο άντρας της ζωής της να είναι Ιταλός. «Θα ήθελες να βρεις έναν Ιταλό σύντροφο? Έχω αποφασίσει πως θέλω να ζήσω στην Ιταλία. Είναι σίγουρο πως αργά ή γρήγορα θα γνωρίσω κάποιον με τον οποίο θα ταιριάζω. Μακάρι να γνωρίσω έναν Ιταλό που θα μου κλέψει την καρδιά. Ονειρεύομαι να ερωτευτώ έναν Ιταλό και να χορέψουμε μαζί Πάσο Ντόμπλε». Attraverserò dentro la tua terra, mi ritroverai. Η αγάπη της για την Ιταλία είναι γνωστή. Η πριγκίπισσα του Μπαλάντο Κον Λεστέλε δούλεψε σκληρά και απέδειξε στους Ιταλούς ότι δεν είναι μόνο ένα όμορφο κορίτσι, αλλά και ένα καλό παιδί. Τι είδους γυναίκας είσαι? Μέσα μου κρύβω ένα κορίτσι ευαίσθητο και γεμάτο θετικά συναισθήματα για τους ανθρώπους. Δεν ξέρω πώς έφτασα ως εδώ, αλλά είμαι πολύ ευτυχισμένη και νομίζω ότι ζω ένα όνειρο. Η Ρία στη συνέντευξή της δεν ξεχνά να δηλώσει ότι στην Ελλάδα φρόντιζε παιδιά με ειδικές ανάγκες και αν ήταν εφικτό θα ήθελε να ασχοληθεί με αυτό και στην Ιταλία. Τι σε ευχαριστεί να κάνεις στην καθημερινή σου ζωή? Στην Ελλάδα αφοσιώνομαι και ασχολούμαι με παιδάκια με ειδικές ανάγκες. Εάν μείνω στην Ιταλία για πολύ καιρό ακόμα, θα ήθελα να βοηθήσω αυτά τα παιδιά. Η Ρία πλέον έχει γίνει πολύ γνωστή στην Ιταλία και οι πόρτες ανοίγουν η μία μετά την άλλη. Η ίδια ονειρεύεται ό,τι κάθε κορίτσι στην ηλικία της. Μια ανωδική καριέρα, ένα πριγκιπικό γάμο και ανθρώπους που να την αγαπούν στο πλευρό της. Στο σοου χορού, όπως δήλωσε, έζησε ένα κομμάτι από το όνειρό της αφού γνώρισε πολύ σπουδαίους ανθρώπους που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Η ζωή μου έχει αλλάξει ολοκληρωτικά. Η συμμετοχή μου στο σοου με έκανε πιο δυνατή και μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω υπέροχους ανθρώπους που θα θυμάμαι για πάντα. Η Ρία είναι μια γυναίκα που κατάφερε μέσα σε λίγο καιρό να γίνει γνωστή σε όλη την Ιταλία. Αυτό που σίγουρα περιμένει να τη συμβεί είναι να βρει το άλλο της μισό και να αρχίσουν μαζί το χορό της ζωής.